Εδώ και περίπου 2 εβδομάδες η αναγέννηση παγωρίων πάτησε χορτάρι με σκοπό να γίνει πιο ανταγωνιστική από την προηγούμενη σεζόν στα γήπεδα της Ροδόπης. Αν και έχουν αλλάξει ελάχιστα από την περσινή περίοδο, οι άνθρωποι του συλλόγου ευελπιστούν ότι φέτος θα κάνουν τη διαφορά. Το μεγαλύτερο μέρος του περσινού κορμού παρέμεινε το ίδιο, κάτι που είναι στα υπέρ για το ξεκίνημα της νέας σεζόν για το σύλλογο. Ο προπονητής ο ίδιος, ο Δημήτρης Ομπιλιλής, που επιθυμεί να βγάλει εις πέρας τα θέλω τα δικά του με την ομάδα σε ένα δύσκολο φετινό πρωτάθλημα. Ο coach μίλησε στην κάμερά μας, ο οποίος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για το μέλλον με αυτό το σύλλογο. Η χρονιά φέτος θα είναι δύσκολη λόγω της κατάστασης που επικρατεί από τον Απρίλιο και προσπαθούμε και εμείς όπως και όλες οι ομάδες να οργανωθούμε, τα παιδιά να έρθουν ξανά από τις πόλεις τους γιατί στηριζόμαστε και πολύ σε φοιτητές. Σιγά σιγά επιστρέφουν και εμείς με λίγο καθυστέρηση μαζευόμαστε από ό,τι βλέπετε και εδώ, είμαστε γύρω στα 15 άτομα. Περιμένουμε μερικούς ακόμα από την περσινή ομάδα και κάποιους που έχουμε έρθει σε συμφωνία προφορικά να έρθουν και αυτοί να πλησιώσουν, πιο έμπειροι βέβαια είναι, να πλησιώσουν τους περσινούς και να, η χρονιά μας φέτος να είναι καλύτερη από πέρυσι, γιατί όπως θυμάστε και πέρυσι τελευταία στιγμή εμείς 10 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα μαζευτήκαμε. Ούτε παίχτες είχαμε, τίποτα. Αν πάνε όλα καλά και ξεκινήσουμε, πιστεύω πως ναι. Βασικά ο πρώτος μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, γιατί και πάλι δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση και τα παιδιά πώς θα έρθουν, πώς θα είναι, για να μπούμε σε ένα ρυθμό... Μικρό σουέτερο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έρχεται. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερα από πέρυσι θα είμαστε. Εξασφαλίσουμε την παραμονή μας και μετά ο στόχος μας θα είναι να μπούμε στην εξάδα αφού θα υπάρχουν τα play-off και τα play-out για να είμαστε και πιο άνετοι. Είσαι γνώστης του ποδοσφαίρου, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Τι λες στους νέους ανθρώπους που μπαίνουν στην ομάδα, ποιο είναι το μότο σου έτσι που τους δίνεις και κάποιες συμβουλές, αν θα μπορούσα να πω. Επειδή όλα τα παιδιά είναι 20 χρονών και κάτω μπορεί να είναι που έχουμε εμείς εδώ πέρα, λίγοι είναι πάνω των 20, εμένα είναι το σημαντικότερο είναι η πειθαρχία. Δηλαδή αυτό που σου λέει ο προπονητής είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος για σένα, πρέπει να το βάζεις στο μυαλό σου και να προσπαθείς να το κάνεις και για να έχεις και να βρεις την εμπιστοσύνη του προπονητή, αλλά και για σένα, γιατί μπορεί στο τέλος να σου βγει σε καλό αυτό. Δηλαδή από όλους πρέπει να παίρνουμε κάτι. Ακόμα να σας πω, η πειθαρχία που είπα πριν, το ωράριό μας. Λέμε μια ώρα θα μαζευτούμε για να πάμε προπόνηση. Πρέπει να είμαστε εκεί. Πέρυσι δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε. Γιατί ήταν και πιο μικρή τα παιδιά, οι περισσότεροι ήταν από ακαδημίες. Μπορεί να μην το είχαν αυτό, μπορεί να πηγαίνανε αυτό. Εγώ αυτό έκανα πάντα. Ήμουνα πάντα σωστό στην ώρα μου. Και όταν είχα προπόνηση ήμουνα 100% εκεί, ούτε το μυαλό μου να πάω, γιατί και εγώ ερασιτέχνης έκανα και πιο μικρή ηλικία από αυτούς. Και πάντα κοίταγα να είμαι τυπικό σε όλα, να ακούω τον προπονητή μου, τι μου λέει. Και αυτό τους είπα πρώτη κουβέντα τώρα που μαζευτήκαμε όλοι σήμερα, αυτό τους είπα, ότι να είστε πειθαρχημένοι. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή μόνο ότι είσαι παιχταράς και θα παίξεις, αλλά να είσαι και πειθαρχημένος. Να ξεκινάει η προπόνηση τη σωστή ώρα για να τελειώνει και τη σωστή, ούτε να μας παίρνει η νύχτα ούτε τίποτα. Να είμαστε και έτσι θα μας βγουν και μέσα στο παιχνίδι μετά. Όταν είσαι πειθαρχημένος εκτός αγωνιστικού χώρου, θα πειθαρχείς και μέσα. Και σε αυτά που θα σου πει ο προπονητής και σε αυτά που θα βλέπεις από το συμπαίχτη σου που μπορεί να είναι λίγο καλύτερος, γιατί πρέπει να παρακολουθούμε και το συμπαίχτη μας ή αυτός που δεν παίζει, να βλέπει αυτόν που παίζει μέσα. Τι κάνει, τι δεν κάνει σωστά. Όλα είναι μια πειθαρχία. Για να μπορέσει να πας μπροστά, ειδικά σε αυτούς, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παίζουν και ποδόσφαιρο. Στην κάμερα της Λίγα TV μίλησα και δύο ποδοσφαιριστές της αναγέννησης παγωρίων, ο Ανδρέας ο Μπέργιανης και ο Αποστόλης ο Μουλιός. Γίναμε μια καινούργια προσπάθεια από το 0. Πέρυσι ήταν μια κακή χρονιά. Έχουμε βάλει στόχο να την αφήσουμε πίσω, να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί και από εκεί και πέρα, με τη δουλειά, ό,τι καλύτερο μπορέσουμε να πετύχουμε. Σίγουρα, εντάξει, όχι τόσο από θέμα διοίκησης και οργάνωσης. Ήταν πάντα δίπλα μας η διοίκηση. Είναι καθαρά δικιά μας ευθύνη η περσινή χρονιά των παιχτών. Σχετικά με ίδιο κορμό με πέρυσι, με λίγες προσθήκες,
θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτό που οι ίδιοι κάναμε πέρυσι. Προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι. Εντάξει, έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα και στη διοίκηση και στα παιδιά. Εγώ κυρίως ήρθα εδώ γιατί είναι οι φίλοι μου. Και σιγά σιγά τώρα αρχίζουμε και μαζευόμαστε και πάλι. Είναι νωρίς να το πούμε αυτό. Μόνο με δουλειά και καλή νοοτροπία αυτή τη χρονιά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Σε τι θέση σου αρέσει να παίζεις? Κυρίως αμυντικός μέσος και στόπερ. Δεν έχω κάποια προτίμηση από τις δύο. Μου αρέσουν το ίδιο. Κομβικές θέσεις, έτσι? Ναι, είναι δύσκολες θέσεις για αυτήν την ηλικία κιόλας, αλλά μου άρεσε από μικρός και νομίζω ότι. Το πρότυπο. Εντάξει, είναι κάποιοι παίχτες τώρα. Είναι κρίμα να. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε. Όπως είναι ο Νέστα, αγαπημένος παίχτης. Και στο κέντρο από Έλληνες μου άρεσε πολύ ο Στολτίδης. Στολτίδης. Ναι, ναι.